παρά την αναφερόμενη απώλεια των αισθήσεων, ο διαδηλωτής δεν κρίθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου ότι πρέπει να νοσηλευθεί. Άρα οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθήνας με οδηγίες βέβαια, εάν αισθανθεί άσχημα, εάν έχει τάση για εμετό, εάν ζαλίζεται, να επανέλθει το συντομότερο. Και εκκρεμεί η ιατροδικαστική έκθεση για την κατάστασή του. Το επεισόδιο έτσι όπως περιγράφεται, αλλά και το κλίμα το οποίο είδαμε στο νοσοκομείο, το οποίο οι διάδρομοι γέμισαν από ένστολους, όπως και οι εξωτερικοί χώροι μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή, είναι μια κατάσταση απαράδεκτη για δημοκρατία, απαράδεκτη για πολιτισμένη χώρα. Είναι μια κατάσταση την οποία δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε.